η κοινοπολιτεία, όπως ας πούμε την φροντίδα των προσφύγων, έτσι δεν είναι, κυρία Χατζημαρκάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Των μεταναστών. Των μεταναστών. Ναι, σε συνεργασία βέβαια πάντα με τους υπόλοιπους φορείς και το Δήμο, βέβαια τις υπηρεσίες του Δήμου, εμείς έχουμε αναλάβει τη σύντησή τους. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια έκτακτη ανάγκη κατά κάποιο τρόπο. Την Παρασκευή λοιπόν που ήρθαν οι μετανάστες, ο αστυνομικός διευθυντής μας ενημέρωσε ότι προκειμένου η αστυνομία να τους σητήσει χρειάζεται μια διαδικασία, γίνεται ένα διαγωνισμός. Αναλάβαμε λοιπόν εμείς τη σύντησή τους ως την Κυριακή. Εντάξει, θεωρούμε ότι μάλλον σήμερα ή αύριο θα φύγουν, οπότε έτσι δώσαμε μια-δυο μέρες παράταση. Mm-hmm. Αυτές τις δύο μέρες μπορούμε έτσι να τους να προσφέρουμε το φαγητό στους ανθρώπους. Παραπάνω δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα, λόγω του ότι είναι και τέλος του χρόνου και καταλαβαίνετε ότι οι προμήθειές μας έτσι λιγοστεύουν. Μην το στερήσουμε και από τους παιδικούς σταθμούς. Μα πώς γίνεται η διαδικασία, μαγειρεύει κάποιος, μαγειρεύουν οι παιδικοί σταθμοί κάπου, πώς... Προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χανιωτάκη, το σούπερ μάρκετ, όπως και το κρεοπολείο του κυρίου Δερμιτζάκη και τον κύριο Κουζουμουτζάκη που μας έχει προσφέρει το ψωμί, έτσι γιατί έχουν προσφέρει αρκετά αυτές τις ημέρες. Παίρνουμε λοιπόν τις πρώτες ύλες από τα σούπερ μάρκετ, τα κρεοπολεία ή γενικά με τα καταστήματα της πόλης που συνεργαζόμαστε. Δηλαδή θα δίνουν δωρεάν, θα δίνουν αυτοί οι άνθρωποι χρήστα. Μας δώσανε κάποιο κρέας, κάποια φρούτα και το ψωμί ο κύριος Κουζουμουτζάκης δωρεάν. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και έτσι αναγκαζόμαστε και εμείς λοιπόν να παίρνουμε από τις προμήθειες των παιδικών σταθμών. Παρ' όλα αυτά επιμένω ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής στις προμήθειες και στην τροφοδοσία των παιδικών σταθμών. Αν συνεχίσει αρκετές μέρες, αν παραμείνουν επιπλέον μέρες, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τη σύντησή τους. Να πω πως έχει διαδικασία. Παίρνουμε τις πρώτες ύλες, κάποιος παιδικός σταθμός μαγειρεύει, το ίδιο έγινε και τα Σαββατοκύριακα. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό των παιδικών σταθμών, αλλά και το Βοήθεια στο Σπίτι, όπου οι κοπέλες επισκέπτονται καθημερινά τους μετανάστες και μεταφέρουν και το φαγητό. Εντάξει, είπαμε, είναι κάτι το οποίο έτσι θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούν και συγκεκριμένοι άνθρωποι, βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία, την κρατάμε αυτή, ότι ενδεχομένως σήμερα, αύριο, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν αναχωρήσει οι μετανάστες. Ναι, δεν είναι κάτι επίσημο, είναι μια πληροφορία που είχα και εγώ από αρμόδιο αντιδήμαρχο. Δεν είναι κάτι έτσι επίσημο, βέβαια. Την επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία. Είναι η αρμόδια υπηρεσία που έχει αναλάβει και τη φύλαξή τους βέβαια και την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αναμένω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι όπως αυτό. Καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού έχουμε τη δυνατότητα, μπορούμε έτσι να προσφέρουμε αυτό που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Οπότε η κοινοπολιτεία λοιπόν φροντίζει τους 41 μετανάστες που συνεχίζουν να φιλοξενούνται εκεί. Ναι, και υπάρχει το ενδεχόμενο μέχρι τέλος της εβδομάδας να φύγουν. Δεν ξέρουμε βέβαια για πού. Φαντάζομαι επειδή είναι κρατούμενοι. Εγώ ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Η πληροφορία που είχαμε, έτσι το πρωί, η πληροφόρηση που είχαμε ότι ίσως φύγουν και σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Είμαστε σε επαφή και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και με την υπηρεσία, προκειμένου την αστυνομική υπηρεσία, προκειμένου να ξέρουμε έτσι τα διαδικαστικά για να κάνουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε τα νεότερα και τις επίσημες ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τώρα στα πολιτιστικά, αν έχουμε κάτι. Είναι 29 του Νοέμβρη. Ναι, να πούμε ότι συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αιτήσεις από συλλόγους και φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Κάποιες από αυτές έτσι έχουν δρομολογηθεί. Το δέντρο θα το φωταγωγήσουμε 14 του μήνα, όπως είχαμε πει. Με το γνωστό συγκρότημα πλέον μπορούμε και να το ανακοινώσουμε, είναι η Βέγκα. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο έτσι να έρθει, να διασκεδάσει, να
χαρεί μαζί μας και να μπει στο κλίμα των ημερών. Έτσι, ωραιότατα. Λοιπόν, μας έχει υποσχεθεί και ο κύριος Ζουτσέτης, τον είναι και από κάτω τώρα εδώ, επιτηρεί καθημερινά τα έργα εδώ πέρα, πιέζει να ολοκληρωθούν, γιατί τελειώνουν οι μέρες, 29 σήμερα. Είναι πολύ λίγες ημέρες μέχρι τις 14, οπότε... Ναι, είναι 15 μέρες ακόμα, αλλά θεωρώ ότι έτσι θα είναι μέσα στις υποσχέσεις που μας έχει δώσει. Ωραία. Βλέπουμε ότι προχωράει γρήγορα το έργο. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Θα τα έτσι και λίγο θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χατζημαρκάκη. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν γιατί.